Δηλαδή και με το θέμα των ημιυπαίθριων. Ξεκίνησε από και με το θέμα τη Τρόικα και τη συνέντευξη. Και ο ένα καταδίκαζε και ο άλλο έλεγε όχι έτσι είναι και ο άλλο δεν ήξερε. Και τα μα είπαν και δεν μα είπαν. Και τώρα με τη δήλωση του Στρόσκαν και όλα αυτά δείχνουν μια εικόνα μια κυβέρνηση που αρχίζει και παραπέει. Και δεν ξέρω, επειδή ω αντιπρόεδρο έχει και μια ευθύνη περί του συντονισμού τη. Εν πάση περιπτώσει είστε ο νούμερο 2. Εγώ εκτελώ τα έργα που μου δίνει ο Πρωθυπουργό να κάνω. Δεν έχω αυτοτελή αρμοδιότητα συντονισμού. Εντάξει. Αυτό μου το αποδίδουν κατά καιρούς διάφορα. Όχι, εντάξει, είναι, αλλά άποψη έχετε. Δεν προκύπτει πουθενά. Και άποψη έχω. Ότι συντονισμός δεν υπάρχει. Μπορεί ότι να μην φταίτε εσείς γιατί δεν έχετε. Υπάρχει πρόβλημα συντονισμού, υπάρχει, είναι προφανές, δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Ότι πρέπει να λήξει το θέμα, προφανώς πρέπει να λήξει. Εγώ δεν γνωρίζω τι μέτρα σκοπεύει να πάρει ο Πρωθυπουργός, αλλά βεβαίως είμαι από αυτούς που θα συνεισφέρουμε στην προσπάθεια αυτή και προτάσεις έχω και ιδέες και θα τις καταθέσω. Υπάρχει πρόβλημα συντονισμού, υπάρχει, είναι προφανές, δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί.